Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς ιδιαίτερες φάσεις, την επανάληψη η Μινωική προηγήθηκε στο 62 όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Μπάλα και την πρώτη κεφαλιά του Πατσάκη, ο Κοσμάς από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, με τον Ρούβα να διαμαρτύρεται για offside του σκόρερ. Μετά τον γκολ, ο Ρούβας έβγαλε αντίδραση. Ο τερματοφύλακας της Μινωικής Στεφανάκη σταμάτησε το σουτ του Ανογιαννάκη στο 65, ενώ έκανε και εντυπωσιακή απόκρουση στο 73ο λεπτό, διώχνοντας σε κόρνερ το μονοκόμματο σουτ του Χριστοφοράκη. Ενώ ο ίδιος βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση στο επόμενο λεπτό, αλλά η μπάλα δεν βρήκε στόχο. Στο 80 ο Ρούβας κέρδισε φάουλ σε μαρκάρισμα στον Απλαδά, με την Μινωική να διαμαρτύρεται για την υπόδειξη και τον Στεφανάκη στην εκτέλεση του Ανογιαννάκη να αποκρούει σε κόρνερ, κρατώντας το 0 στην εστία του. Δεν τα κατάφερε όμως μετά την εκτέλεση του κόρνερ από τον Χριστοφράκη, αφού ο Κοσμάς λίγο μετά τον γκολ για το 1-0 ήταν άτυχος, αφού σημείωσε και αυτό γκολ για το 1-1. Στα τελευταία λεπτά ο Ρούβας κυνήγησε τον γκολ της νίκης και είχε ευκαιρία με τον Πυρουνάκη στο 90. Μες στο 93 ανακόπηκε αντεπίθεση της Μινωικής ως offside, με αποτέλεσμα να υπάρξουν νέες διαμαρτυρίες και αποβολή του ποδοσφαιριστή Κλίνη, που ήταν αναπληρωματικός.